Προβλέψεις που επαληθεύτηκαν, εκτιμήσεις που δεν έχουν διαψευστεί και αναλύσεις για καυτά θέματα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας συνθέτουν το νέο βιβλίο του νομικού, συγγραφέα και υποψήφιου βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, Αντώνη Βγόντζα, που παρουσιάστηκε χθες στο Ηράκλειο. Σε πάρα πολλά σημεία δείχνω τη λύση των προβλημάτων και την έξοδο από την κρίση. Αλλά το κάνω με όρους ειλικρίνειας και αλήθειας. Το νέο αυτό συγγραφικό βήμα φέρει τον τίτλο «Πορεία στην ομίχλη της κρίσης». Και αν στο εξώφυλλό του το ομιχλώδες σκηνικό κυριαρχεί, υπάρχουν, όπως ο ίδιος ο κύριος Βγόντζας τόνισε, σημάδια αισιοδοξίας. Δεν είναι πειθαρχημένα τα πουλιά πάνω από τον κούλε, αλλά τα πουλιά, αν το προσέξετε, και πάνε προς τα μπρος και πάνε προς τα πάνω. Το βιβλίο αυτό είναι μια παρακαταθήκη, πιστεύω, για τις επερχόμενες γενναίες. Το βιβλίο παρουσίασε ο πρώην Υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Κρήτης, Οδυσσέας Ζώρας, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Αχίνης. Μια ανάσα πριν τις εκλογές, ο Αλέκος Παπαδόπουλος τόνισε πως την Κυριακή κρίνεται αν η Ελλάδα θα επανέλθει ή όχι στην Ευρωζώνη. Η Ευρώπη αλλάζει και εμείς ποδοπατούμε τις συνθήκες με παιδικά πείσματα, υπογράμμισε από την πλευρά του Αντώνης Βγόντζας.